Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Και στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω, θα δούμε μόνο έναν αγώνα για όσους έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο, για όσους το θυμάστε. Θα πάμε να δούμε το τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε τον double. Για όσους δεν είδατε το προηγούμενο επεισόδιο καθώς δεν το δήλωνα πουθενά σε τίτλους και εικόνες και τα σχετικά, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά, αν δεν το έχετε δει ολόκληρο το προηγούμενο επεισόδιο. Εκεί στο τέλος παίζαμε με Πανετολικό, κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη, καταφέραμε και κατακτήσαμε το τρόπαιο, πήραμε το πρωτάθλημα, σηκώσαμε την κούπα, μέσα στην έδρα μας φυσικά. Και τώρα έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, τα οποία δεν θα τα δούμε, θα τα κάνουμε jump to result. Πρώτα απ' όλα όμως, κάνουμε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Καινούριος μήνας έχει μπει. Καλό μήνα σε όλους. Εννοείται πως είναι αποκριές. Άμα με δείτε καμιά μέρα ντυμένο, μην παραξενευτείτε. Και φυσικά μπορείτε να τσεκάρετε τα λιγάκια κάτω στην περιγραφή, να δείτε εκεί πέρα για τα social media τα links. Και φυσικά μπορείτε να τσεκάρετε τον gamivo.com, όπου μπορείτε να μπείτε να κάνετε τις αγορές σας, να αγοράσετε καινούργια παιχνίδια πιο φθηνά από ό,τι θα τα βρείτε στις κανονικές πλατφόρμες. Και φυσικά με τον κωδικό StepUpGaming κερδίζετε 3% επιπλέον έκπτωση. Και εννοείται μπορείτε να τσεκάρετε και το link για το νέο μου κανάλι, όπου εκεί πέρα θα ανεβαίνουν vlog, διάφορα βιντεάκια, είτε podcast, είτε συνεντεύξεις, είτε εκπομπές, είτε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε εκτός του gaming, θα ανεβαίνει σε εκείνο το κανάλι, στο Στέλιος Παπαθανασίου. Οπότε μπορείτε να τσεκάρετε τα link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αυτά. Πάμε να δούμε το βιντεάκι του χορηγού και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο παιχνίδι μας μέσα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα jump to result για να αφήσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τον τελικό, το μοναδικό που θα δούμε σήμερα. Και φυσικά δεν θα σας αποκαλύψω από σήμερα πού θα πάμε μεταγραφή. Στο επόμενο επεισόδιο να μείνετε συντονισμένοι και θα δείτε πού θα πάρουμε τη μεταγραφή, σε ποια ελληνική ομάδα άλλη θα πάμε. Και γενικά θα σας εξηγήσω εκεί πέρα λίγο το concept του τι κάνουμε και πού πάμε και τι θα δούμε. Okay. Οπότε βλέπουμε το βιντεάκι του χορηγού, γιατί αργήσαμε να το δούμε, και επανερχόμαστε. Αν θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, το Gamivo είναι η σελίδα η οποία πρέπει να επισκεφτείς οπωσδήποτε. Παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες, PlayStation, παιχνίδια Xbox, παιχνίδια για υπολογιστές και φυσικά παιχνίδια για Nintendo Switch. Θα βρείτε gift card για όλες τις πλατφόρμες. Γίνετε συνδρομητές στο Gamivo Smart και κερδίστε πλούσια δώρα και μεγάλες εκπτώσεις. Και μην ξεχάσετε, με τον κωδικό StepUpGaming κερδίζετε 3% έκπτωση στις αγορές σας έως 65 ευρώ. Βρείτε τα link κάτω από τα βίντεο μου στο YouTube και κάντε τις αγορές σας. Λοιπόν, και αφού επιστρέψαμε το βιντεάκι του χορηγού, περνάμε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι, όπου βλέπετε ότι το έχουμε αφήσει στο match με τον PAOK. Κάνουμε εδώ πέρα τα training. Δεν αλλάζει κάτι. Πάμε match day, jump to result. Παίζουμε εκτός έδρας με PAOK. Πλέον δεν έχει νόημα. Η αλήθεια είναι μόνο αν κάνουμε assist θα μας χρησιμεύσει. Χάνουμε από τον ΠΑΟΚ 1-0. Σε αυτούς ίσως παίζεται κάποια θέση. Θα δούμε λίγο τα standings τι γίνεται. Στην εκτίμηση του προπονητή δεν φοβόμαστε. Είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια, οπότε στον τελικό θα είμαστε βασικοί. Δεν γίνεται να μην δεν είμαι βασικός. Βλέπουμε εδώ πέρα τη βαθμολογία, όπου ο ΠΑΟΚ έχει 39 βαθμούς, η ΑΕΚ 44, ο Ολυμπιακός 48, Άρης 33. Προφανώς ο Πανετολικός είναι τελευταίος και εμείς με 57. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης και προφανώς Πανετολικός δεν έχουν παίξει το ένα το παιχνίδι, οπότε θα προχωρήσουμε το χρόνο. Υπάρχει ακόμα πιθανότητα για την ΑΕΚ να φτάσει στη δεύτερη θέση. Υπάρχει πιθανότητα ακόμα, μάλλον δεν υπάρχει πιθανότητα για τον ΠΑΟΚ να καλύψει και να μπει στην τριάδα. Δεν τα καταφέρνει ο ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που την προηγούμενη χρονιά, αν θυμάστε καλά, με τον Πανσερραϊκό δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Η φετινή του χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή. Πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε κάνουμε ένα advance να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες ομάδες. Standings. Κερδίσανε και οι δύο. Οπότε η βαθμολογία μένει ως έχει. Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτη ΑΕΚ, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, πέμπτος ο Άρης. Να δούμε και ο Πανετολικός που βρίσκεται. Έκτος ο Πανετολικός. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία που θα βρούμε στο πρωτάθλημά μας τη φετινή χρονιά. Δεν αλλάζει κάτι. Οπότε θα περάσουμε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα πάμε για το παιχνίδι για τον τελικό κυπέλου. Κόντρα στην ΑΕΚ. Τώρα θα δείξει αν θα είμαστε γηπεδούχοι ή όχι. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα τελικούς και τα σχετικά. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να πάμε, όπως βλέπετε τις ομάδες. Θα είναι μία από τις υπόλοιπες τρεις που θα πάρουμε μεταγραφή. Δεν θα είναι Ολυμπιακός, καθώς ο Ολυμπιακός μας έχει ζητήσει ο ίδιος στο Player Agent να κάνει πρόταση για συμβόλαιο. Μας έχει βάλει στο στόχαστρο αυτός. Οπότε σας το έχω δείξει σε παλιότερο επεισόδιο και σας έχω πει ότι δεν είναι η ομάδα που έχω βάλει target team. Οπότε θα είναι ή ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ ή Άρης. Θα το δούμε όμως στο επόμενο επεισόδιο. Σας το κρατάω για έκπληξη ο Παναθηναϊκός. Αν και τα έχουμε κάνει όλα, δεν θα είναι η ομάδα που θα ασχοληθούμε. Και φυσικά για όσους έλεγα ότι κυνηγάμε τις assist, έχουμε συμπληρώσει και τις 14 assist που ήθελε η ομάδα που θα πάμε για το συμβόλαιο. Οπότε πλέον έχουμε την πλήρη ικανοποίηση της ομάδας.
για να πάρουμε το συμβόλαιο και τα λεφτά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε τα γενέθλιά μας, θα πάρουμε τα Virtuoso, κυνηγάμε τα Virtuoso Points περισσότερο για τα, πώς το λένε, για να κάνουμε τα Acrobatic και αυτά, να ξεκλειδώσουμε. Οπότε κυνηγάμε τους πόντους αυτούς. Τώρα δεν ξέρω που βρίσκομαι στο personality. Πόσο θέλει το Virtuoso για να το πάρουμε αυτό, ρε? Θέλει 25% τριβέλα και 25% acrobatic και είμαστε στο 21%. Θα πρέπει να κόψουμε λίγους πόντους, θα πρέπει να κάνουμε προπόνηση μάλλον και να βάλουμε το Virtuoso μέσα. Στο επόμενο επεισόδιο που θα ξεκινήσουμε στην άλλη ομάδα θα κάνουμε προπονήσεις που θα έχουν περισσότερο το Virtuoso μέσα. Μπας και καταφέρουμε και το ανεβάσουμε. Να κάνουμε και κανένα ψαλιδάκι, ρε παιδί μου, αν χρειαστεί. Λοιπόν, κάνουμε ένα save αρχικά και συνεχίζουμε. Τα τελευταία δύο παιχνίδια και καλά είναι με την ΑΕΚ. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα ότι τα Virtuoso έχουμε. Α, έχει εδώ πέρα. Take and clear, defending όμως. Shooting. Δεν έχει Virtuoso, ρε φίλε, τίποτα. Α, στα set pieces είναι τα Virtuoso. Κατάλαβα. Θα ασχοληθούμε με εκείνα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα εμείς με αυτά και τα αφήνουμε για την επόμενη σεζόν. Θα τα ανεβάσουμε λοιπόν με ΑΕΚ εκτός έδρας match day. Jump to result εννοείται. Και θα βάλουμε κανένα γκολ και να μην χάσουμε. Λοιπόν, γκολ ο Αλάχ και στο 76 ο Φερνάντο, στο 53 ο Μαντσίνη. Δεύτερη ήττα, εντάξει, δεν μας απασχολεί. ITT δεν ήμασταν στο πρωτάθλημα, οπότε δεν μας έκυγε και πάρα πολύ. Τι μουσικές παίζουν τώρα? Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι μην φύγω από την εκτίμηση του προπονητή. Player of the season. Who is the player of the season? Άρε, σακάκια δεν αλλάζουμε. Τι έγινε? Αυτά τα λαμέ θα φοράμε κάθε χρόνο. Δεν έχουμε άλλο. Τόσα λεφτά βγάζουμε. Πάνε ψώνισε, βρε. Ράψου πουθενά αλλού, βρε. Στέλιος Πάπας, player of the season. Μάνο Γιωβάνοβιτς φοράει. Σε λίγο θα βγει και με τον Κλαρίνο Γιωβάνοβιτς. Τι φοράς, βρε, Κλαρίνο. Τι φοράς, βρε. Εντάξει, παίρνουμε και το player of the season. Καιρός ήτανε να εξελιχθούμε, να αναβαθμιστούμε. Εντάξει, είσαι proud. Προστίθονται και άλλες ομάδες. Μπαίνει και η Σπέτσια, Μπόκα Τζούνιορς, Πορτιμονένσε, Αντάλια Σπορ, Ολυμπιακός, Ρίο Άβε, Καραγκιουρμούκ, Sporting Χιχών λογικά. Μάλλον η Χαύρη και η River Plate μπαίνουν στο παιχνίδι για να με υπογράψουν συμβόλαιο. Προφανώς και σε καμία από αυτές δεν πηγαίνουμε. Και τι μένει τώρα? Μένει ο αγώνας ο τελικός στο Στάντιο Κλάσικο με την ΑΕΚ. Κάνουμε και ένα advance. Εντάξει, δεν βγαίνουμε εκτός εντεκάδας. Πάμε να κάνουμε και ένα save. Και θα είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα δούμε σήμερα. Αυτό θα δούμε. Θα προχωρήσουμε το χρόνο μέχρι το τέλος. Ελπίζοντας ότι δεν θα πέσει κάποιο spoiler. Αν πέσει κάποιο spoiler, προφανώς θα το κόψω στο μοντάζ να μην το δείτε εσείς και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα είναι μικρό το επεισόδιο, οπότε ίσως να έχει περισσότερες φάσεις ίσως του παιχνιδιού μέσα. Πάμε match day. Λοιπόν, παίζουμε με Λοντίγκιν, Μλαντένοβιτς, Γετβάη, Χόουλς, Παντέα, Βιλένα, Τσέρινγκ, Λέιν Χέισλερ, Βέρμπιτς, Μαντσίνη και ο Στέλιος στην επίθεση. Τα ρούχα που θα φοράει η ΑΕΚ θα τις βάλουμε τα κίτρινα, δεν θέλω να παίξουμε τα πορτοκαλί. Θα τη βάλουμε με τα κίτρινα, με τα κλασικά. Τώρα, εμφανίσει τη ΣΑΕΚ δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός και η ψυχή του. Αυτά. Δεν ξέρω, πάμε κατευθείαν. Έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα κάνουμε μια νίκη. Την ΑΕΚ την έχουμε πατήσει φέτος, άσχετα που χάσαμε στο Jump to Result. Νομίζω ότι και σε άλλο προηγούμενο Jump to Result είχαμε κερδίσει. Εννοείται πως έχουμε παίξει και με την ΑΕΚ και την πατήσαμε με 3-0, αν θυμάμαι καλά, από το ημίχρονο. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε. Πάμε λίγο ψυχολογία η ομάδα. Δώστε λίγο όθηση για να δούμε. Avoid to lose, shots on target. Πάμε με το avoid to lose. Ψιλοβατά φαίνονται. Εντάξει, προφανώς ήττα. Ωραία, τα πέταλα. Δεν έχουμε δεκάδα ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να δούμε. Οπότε, ό,τι βλέπετε μέσα κάτω δεξιά τα ονόματα. Έλα μου, κουντί, κάνε το λάθος, βρε. Προσπαθώ να πιέσω λίγο από την αρχή. Αχ, ξεχνάμε κάθε φορά τον Μπαλντέ, ο οποίος παίζει, βλέπετε έτσι τώρα, παίζει αμυντικό χαφ και βγαίνει μέχρι μπροστά. Φερνάντες τώρα για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό, ήδη κιόλας στάσαμε στο 5ο λεπτό. Λάθος πάσα εδώ, ωραία. Πέρνα βρε πάσα, πέρνα βρε. Αρκετά αμυντικά θα παίξουμε, αυτό φαίνεται. Την πρωτοβουλία θα την έχει η ΑΕΚ και δεν μου αρέσει αυτό. Φίλε, έκανε μπάμα από μακριά ότι θα μπει το γκολ. Έκανε μπάμα από μακριά. Φαίνονταν από χιλιόμετρα ότι φεύγει ο αμυντικός πάνω από τον παίχτη για να μείνει μόνος στο 10ο λεπτό. Στο 8ο, πότε είναι? 1-0 η ΑΕΚ, 0-1. Κοίτα τώρα.
Φαίνεται ότι δεν θα παίξουμε επιθετικά. Φεύγω από το μουκουντί. Όχι τόσο ψηλά, ρε! Όχι τόσο ψηλά! Πάμε λίγο! Έλα τώρα, κατευθείαν απάντηση ήθελε εδώ. Όταν κάνει τέτοια κακοσούτ, πώς μου τη δίνει. Αχ, καλύτερες πάσες, βρε. Καλύτερες πάσες, τώρα θα πιέσουμε λογικά. Πολύ εύκολα το φάγαμε τον γκολ. Τι κεφαλιά έκανε! Τι κεφαλιά έκανε, ρε φίλε, τώρα. Μια φορά μας κάνανε μια σέντρα στο κεφάλι. Ας πάει το παιχνίδι μέχρι το 90. Τουλάχιστον. Έλα ρε τώρα αυτά φάουλ. Όταν μας τα κάνουν εμάς, ούτε πλεονέκτημα παίρνουν ούτε τίποτα. Έλα ρε. Στο 20 έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει φάσεις. Εμείς δυστυχώς δεν χρειαζόμαστε μόνο μια φάση για να βάλουμε γκολ στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παραλίγο και με δύο φάσεις να βάλει γκολ. Μπράβο. Έλα βρε Κλάιν Μάινερ. Τι κάνετε βρε ατάλαντοι γαμό. Τι κάνουνε ρε οι ατάλαντοι ρε φίλε. Τι κάνουνε. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μπλέκονται μες στα πόδια μου. Άδεια όλη η πλευρά ρε. Άδεια όλη η πλευρά. Χωρίς αμυντικούς είμαστε τώρα. Πω ρε τι τραβάω ρε και δεν το μαρτυράω. Άντε ρε! Τι κάνει ρε το παιχνίδι τώρα για να με νευριάσει. Το 31 έχουμε φτάσει. Κακοπάσες παίρνω. Α, τι κάνουνε ρε μαλάκα. Μόνος του θα βγει πάλι. Η ομάδα για κάποιο λόγο άμυνα δεν παίζει με τίποτα. Offside μου. Έλα ρε φίλε, μία φορά με πέτυχε μπάλα από τόσο μακριά από βολέ και αυτό ήμουν offside. Τι παιχνίδι είναι αυτό ρε. Α! Πέναλτι! Πέναλτι! Πέναλτι ρε! Τι κάνει, ρε φίλε, πώς δεν πρόλαβε να σουτάρει εκεί πέρα. Πώς δεν πρόλαβε να σουτάρει, μόνος του ρε. Πέστε ρε, μαρκάρετε ρε, τι κάνει ο άλλος ρε. Έλα ρε μπρο. Στο 44, πάμε να βάλουμε ένα γκολ τώρα πριν το ημίχρονο, έλα. Τι κάνει μπάλα! Τι κάνει το παιχνίδι τώρα, τι κάνει, τι κάνει! Πάμε λίγο, 1-1, 1-1 στους 47, δεν γίνονταν να μην δεν πει γκολ. Δεν γινόταν να μην δεν πει γκολ. Πάμε για το ημίχρονο. Το καταφέραμε ρε φίλε, το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Ευτυχώς έχει φάσει το παιχνίδι και θα είναι γεμάτο το βίντεο ρε παιδιά. Τώρα η φωνή δεν ξέρω τι γίνεται, τσιρίζω, φωνάζω. Είμαι ακόμα ήδη μπουκωμένος. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πάμε. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο ξεκινάμε. Όχι ρε, έτσι στην πλάτη σας ρε, όχι στην πλάτη σας έτσι. Τι κάνει, φάουλ! Μέσα κατευθείαν. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατευθείαν θα πατάω να σουτάρουν μέσα σέντρα. Ωραία, τώρα θα είναι δική άκρη. Ο θάνατος η ζωή μου τώρα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Διώξτε πλάγια, διώξτε όπου να είναι.
Κλάιν Μάινερ. Όχι! 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 Μέσα στη μικρή περιοχή τον έβγαλε πάσα, πατούσα τετράγωνα σουτ. Πώς μου φύγει εκεί πέρα. Ναι, μην κάνετε τρίπλες. Που βρέθηκε ο Μουκουντή ρε, ούτε μπάλα να περάσει ρε. Πω ρε, αντιπίθεση τώρα. Ξαφνικά βρέθηκε ένας Μουκουντή μπροστά για να κλείσει την μπάλα. Μπράβο. Μέσα, μέσα. Μπράβο. Αν και περίμενα με το πόδι αδερφούλη, όχι με το χέρι. Μπράβο, όχι πέναλτι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μαλάκα θα φύγει τάκλι. Αχ, αχ που με έκλεισε μου κουντί έτσι εκεί πέρα. Αχ να μην μπορώ να τον περάσω. Δεν βλέπω να κάνουμε δεύτερη φάση στο δεύτερο μικρό τώρα, δεν γίνεται. Ό,τι κάναμε, κάναμε στο πρώτο, στο τέλος. Κοίτα να δεις αυτό το φάμε ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χάσουμε αυτό το τίτλο. Πάσα δεν περνάει ρε. Δες τι γίνεται τώρα. Πώς είναι τη ΣΑΕΚ ρε μπρο, με πόσους παίζουνε. Πάμε σιγά σιγά για το 80. Ακριβώς ίδιο παιχνίδι. Τώρα στις πάσες εννοώ, που μας δείχνει πάνω τα γραφήματα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε, φίλε! Δες τι κάνουν τώρα, δες τι κάνουν. Στο 90. Μπράβο. Στο 85, 2-1. Ανατροπή, ανατροπή. Πάμε λίγο, πάμε. Οριακά δεν πρόλαβανε. Άμυνα, 10 λεπτάκια ούτε. Παίξε φουλ άμυνα τώρα. Πάμε για τον ντάμπλ. Το πήρα. 3-1. Τέλος. Δεν τα κάνουμε αυτά στο Στέλιο. Πάμε λίγο. Πάμε. Τέλος. Και νίκη και σουτ. Και 10 απόδοση και πάμε λίγο. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Κλείνουμε τη χρονιά στο Παναθηναϊκό. Την μοναδική χρονιά στο Παναθηναϊκό που θα παίξουμε. Με double. Πάρα πολύ σημαντικό. Επόμενος στόχος τώρα είναι με την επόμενη ομάδα που θα πάμε. Προφανώς θα πάρουμε τίτλους στην Ελλάδα. Τελευταίο λεπτό, λίγη. Τρία-ένα καταφέρνουμε και το γυρνάμε. Με εντυπωσιακό τέλος το πρώτο ημίχρονο. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο τα πανηγυριά. Είναι το τελειός. Το πανηγυρίζω λίγο παραπάνω. Ήθελα να κλείσει καλά αυτή η χρονιά. Πανηγύρια βλέπετε εδώ πέρα. Το χαίρεται η ομάδα. Η ομάδα δεν ξέρει ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Στέλιου στον Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά και εσείς το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε να το σηκώσουμε κιόλας. Για να δούμε. Δεν ήμουν αρχηγός στην ομάδα. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να γίνεις αρχηγός. Και να το σηκώσω. Το σηκώνει ο Γετβάη. Δίπλα του θα είμαι όμως. Δεύτερος τίτλος στη χρονιά. 3-1 καταφέρουμε την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό. Έκλεισε λίγο η φωνή. Δεν ξέρω αν θα γράψω το επόμενο βίντεο τώρα. Πανηγύρια ιστορίες. Εντάξει, το βίντεο δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά και ατόφια να σας το αφήσω. Έχει ενδιαφέρον. Να εξαιρέσεις λίγο έτσι κάτι βιχαλάκι και κάτι τέτοια. Κάτι βρυσίδια ίσως που μπορεί να ξέφυγαν παραπάνω στην αρχή που χάναμε και δεν κάναμε και φάσεις. Έλα και τις φωτογραφίες.
Η Άγγλη, η οποία έπαιζε πάρα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Στέλιος που είναι. Άρα να τους πίσω πάνω. Ωραίος. Τέλος, αυτό ήτανε. Τελειώνει η χρονιά. 3-1 νικηφόρα. Double. Πάρα πολύ καλό. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού με τον Παναθηναϊκό. Μία σεζόν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, για να δούμε. Proud και τα σχετικά. Έχουμε και άλλες ομάδες. Έχουμε και τη Ρακόβ, η οποία ζητάει να μας υπογράψει. Οκ. Okay. Activities, για να δούμε. Become a beach ambassador. Πώς και έτσι. Keep working hard για το high match τέτοιο. Και player of the season. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του ποδοσφαιριστή μας. Να δούμε τι έχει κάνει τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, my career. Όπου να πούμε ότι πολλά παιχνίδια παίχτηκαν σε simulation, σε jump to result. Οπότε πολλά από τα goal που έχει βάλει ο ποδοσφαιριστής μας δεν αντιπροσωπεύουν έτσι και την πραγματική εικόνα του ότι παίζαμε εμείς. Το σύνολο του ποδοσφαιριστή είναι 2 club, ένας τίτλος, ένα κύπελο τοπικό, ένα δηλαδή εγχώριο κύπελο, 25.000 την εβδομάδα, 124 εκατομμύρια market value, προφανώς δεν πάμε με μεταγραφή, player of the week, player of the month, προφανώς θα μπει και το player of the year, player of the season στο παλμαρέ μας, 87 overall, 8 μέσο όρο απόδοσης, επίσης έχουμε 96 εμφανίσεις συνολικά, 60 νίκες, 16 ισοπαλίες, 20 ήττες. 112 γκολ έχω βάλει, 25 assist, μία κόκκινη και 6 κίτρινες. Πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά και με το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, νικητής στοίχημαν στο Conference League Quarter Finals και Novi Bet νικητές. 29 Man of the Match, Team of the Week 14, Player of the Month 3, Player of the Year, no γράφει εδώ, δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι διαφορετικό player of the year και με το player of the season. Θα δείξει. Θεωρητικά έχω βάλει 73 goals στη σεζόν, 13 assist. 14 έπρεπε να πιάσουμε. Λέει το παιχνίδι ότι τις έχω πιάσει για το συμβόλαιο που θέλω. Σε 55 παιχνίδια, 41 νίκες, 7 ήττες, 7 ισοπαλίες. 3 κίτρινες κάρτες και 1 κόκκινη. 73 goal, πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Πάρα πολλά από αυτά τα goal έχουν μπει από εμένα τον ίδιο προφανώς σε μάτς που βάζαμε 3 και 4. Τώρα έχουμε το calendar το οποίο τελειώνει εδώ πέρα η χρονιά 30 Ιουνίου. Οπότε κάνουμε ένα save, κάνουμε advance και έρχεται η ώρα να υπογράψουμε. Λογικά. Έχουμε και parade, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχουμε και το απαραίτητο Champions με τα δύο κύπελα. Οκ. Okay. Για να δούμε. Αράω εκεί πέρα. Βλέπω πανηγυρίζουνε βιντεάκια, ιστορίες, τέτοια. Για να δούμε. Φίλαθλη εδώ πέρα. DJ Λίκια και απάνω στο τέτοιο. Ωραία, τι χαμός γίνεται. Ο Στέλιος που είναι όμως. Έχει υπογράψει, έχει φύγει. Ανάτος. Όχι, που θα χάνει το πάρτι. Εντάξει, προφανώς copyright έχει εδώ πέρα. Μουσική δεν θα έχετε. Προχωράμε κι άλλο το χρόνο. Θα φτάσουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν θα κάνω end of season. Λογικά όταν θα έρθει η ώρα να υπογράψω, να διαλέξω, ας το πούμε έτσι, εδώ πέρα δηλαδή, το σταματάμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το ταξίδι με το Παναθηναϊκό. Αυτή ήταν η σεζόν με το Παναθηναϊκό. Κλείνουμε στο 87 overall. Μας μένει ένα skill points. Προφανώς θα ανεβούμε και θα πάρουμε κι άλλα skill points στην επόμενη σεζόν. Τώρα, μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Με δύο τρόπαια, κύπελο και πρωτάθλημα, πρωτάθλημα και κύπελο. Πάρα πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη, πάρα πολύ καλά τα πήγε ο ποδοσφαιριστής μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσουμε την καριέρα μας. Ελλάδα συνεχίζουμε, έχω σκοπό μάλλον να κάνω μία χρονιά με κάθε ομάδα. Απλά θα είναι random και δεν θα ξέρετε σε ποια ομάδα θα πάω την επόμενη. Θα διαλέγω μία-μία τις ομάδες. Για παράδειγμα τελειώσαμε τον Παναθηναϊκό και μένουν 4 ομάδες να διαλέξουμε. Από τις 4 ομάδες σας έχω αποκλείσει τον Ολυμπιακό για αυτή τη χρονιά, καθώς μας έχει ζητήσει, άρα το έχετε δει, το έχετε φάει το σπόλι σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης θα μας έχουν την επόμενη χρονιά. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε. Μετά θα έχουμε τις υπόλοιπες ομάδες που θα παραμείνουν αφού αφαιρέσουμε με τον Ολυμπιακό μέσα και τα σχετικά. Αυτά. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Θα τα πούμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι του Παναθηναϊκού. Πάμε για την επόμενη ομάδα. Αφήνετε ένα like και ένα subscribe για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Και στο μυαλό μου αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι θα κάνουμε τις 5 ομάδες τις μεγάλες πλέον από μία χρονιά και ό,τι γίνει. Και στη συνέχεια
Θα πάω σε μια ομάδα στο εξωτερικό, αν δεν έχω καταφέρει να πάρω κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο, π.χ. Real, Barcelona, City, οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και ένα μεγάλο τρόπαιο στην Ευρώπη, αν δεν τα καταφέρουμε με κάποια από τις ελληνικές ομάδες. Για να κλείσει και ο κύκλος αυτός του FIFA με το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε, μένετε συντονισμένοι, like, subscribe όπως είπαμε, τα καμπανάκια κάτω, επίσης τα λινκάκια κάτω για τα social media, για το kamivo.com και για το δεύτερο κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε δύο μερούλες με την καινούργια μας ομάδα. Γεια σας!